Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ και να ξεκινήσουμε την καταγραφή της επικαιρότητας με την ευχάριστη είδηση της αποφυλάκησης της 53χρονης καθαρίστριας που καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθερξη διότι παραποίησε το απολυτήριο δημοτικού προκειμένου να εργαστεί ως καθαρίστρια σε παιδικό σταθμό. Με αίσθημα ανακούφισης αλλά και δικαίωσης υποδέχθηκαν την απόφαση του δικαστηρίου οι συγγενείς της αλλά και η κοινή γνώμη. Η Μαρία Κορώνα βρίσκεται στα δικαστήρια της Λάρισας όπου ελήφθη η απόφαση για αποφυλάκηση. Μαρία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από τον Άριο Πάγο αποφάσισε σήμερα το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η ίδια δεν παρευρέθηκε εδώ, εκπροσωπήθηκε όμως μέσω του δικηγόρου της, του κυρίου Σινέλη. Στο δικαστήριο βρέθηκε όμως η κόρη της, ο πεθερός της και η πεθερά της. Η κόρη της, μάλιστα, κλήθηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης. Ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη, συναισθηματικά φορτισμένη. Κάποια στιγμή της ζητήθηκε από την έδρα να μπορέσει να ηρεμήσει. Καταλαβαίνουμε όμως ότι η αγωνία της ήταν αρκετά μεγάλη. Όταν άκουσε την απόφαση και βγαίνοντας από το δικαστήριο, μας δήλωσε ότι είναι αρκετά ικανοποιημένη με αυτή την απόφαση. Τώρα περιμένουν το δικό τους άνθρωπο να γυρίσει πίσω, να περάσουν μαζί τις γιορτές και φυσικά αγωνιούν και για το αν θα μπορέσει η γυναίκα να επιστρέψει ξανά πίσω στη δουλειά της. Ελένη. Εδώ βλέπουμε στα πλάνα, Μαρία, που μας έχει στείλει, βλέπουμε κόσμο. Έχει συγκεντρωθεί στα δικαστήρια της Λάρισας προκειμένου να συμπαρασταθεί στη γυναίκα. Ακριβώς. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της συγκεκριμένης γυναίκας βρίσκονταν οι συνάδελφοί της. Λέγανε ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν πάρα πολύ σωστή στις αρμοδιότητες της. Επομένως δεν θα μπορούσαν σε μια τόσο σημαντική στιγμή να την αφήσουν. Μάλιστα, να δούμε τι θα γίνει και στην εκδίκαση της υπόθεσης στον Άριο Πάγο. Μαρία Κορώνα, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε τι δήλωσαν τόσο ο δικηγόρος της γυναίκας όσο και η κόρη της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που είναι εδώ δίπλα μας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ελπίζω η μαμά μας να έρθει στο σπίτι μας και θέλουμε όλο το καλύτερο. Εντάξει, δεν είναι και στα καλύτερά της, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να το χωνέψει αυτό το πράγμα. Είναι δική αυτό που έχει συμβεί. Γιατί για μας έκανε ό,τι έκανε. Πάλεψε τη ζωή της, είναι αγωνίστρια ηρωίδα για μας. Τι άλλο να πω. Αισιοδοξούμε και ελπίζουμε ότι ο Άριος Πάγος θα κάνει δεκτή για την ανάρρηση που έχει ασκηθεί. Κατά την άποψή μου, δεν υφίσταται απάτη, διότι και η απάτη έχει παραγραφεί, διότι τελέστηκε εν έτη 1997 και δεν είναι δυνατόν ουσιαστικά να τελείται η απάτη δια παραλήψεως. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο είναι κυρίαρχο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ουσιαστικά η νόθευση εγγράφου αφορούσε το πλαστό πτυχίο, δηλαδή κατηγορήθηκε ότι την πέμπτη δημοτικού την έκανε σίγμα ταφ, αλλά, εδώ είναι το σημαντικό, παρήχε τις υπηρεσίες της και κατά την άποψή μου υπήρξε εισάξια αντιπαροχή της υπηρεσίας και αυτό δεν επηρέασε την παροχή της υπηρεσίας καθώς ήταν καθαρίστρια. Ούτε μία, ούτε 10, ούτε 20, αλλά πάνω από 60 συλλήψεις για λαθρεμπόριο χρυσού, τον οποίο οι κατηγορούμενοι διοχέτευαν στο εξωτερικό. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ιδιοκτήτης μεγάλης αλυσίδας ενεχείρων δανειστηρίων, ο Παναγιώτης Μπούσχης, θα μας πει για τη μεγάλη αυτή υπόθεση. Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Να σας πω λοιπόν ότι η αρχική ενημέρωση ήταν για 59 συλλήψεις, παρά μία 60, όπως είπες και εσύ. Όμως, όσο η ώρα περνούσε και η υπόθεση εκτελεσόταν, οι αστυνομικοί της Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου συνέλαβαν και άλλα άτομα. Έχουν οδηγηθεί αυτή την ώρα, Ελένη, να σου πω, στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν χρειαστεί δύο πουλμανάκια, τους έχουν βάλει μέσα. Είναι πάρα πολύ, Παναγιώτη. Είναι πάνω από 60. Είναι πάνω από 60. Ναι. Κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό. Θα το μάθουμε όταν ανοίξουν οι πόρτες και κατέβουν και μπουν στο γραφείο του εισαγγελέα. Πρέπει να μπουν, έτσι ορίζει η διαδικασία, να μπουν όλοι μαζί. Έχουν χρειαστεί δύο πουλμανάκια. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ένα από τα. Τα πουλμανάκια χώρεσαν. Στο γραφείο του εισαγγελέα θα χωρέσουν 60 άτομα. Θα το δούμε. Τόσο μεγάλο είναι το γραφείο του. Θα το δούμε. Πρέπει να σου πω ότι ένας από τους βασικούς εγκεφάλους της υπόθεσης είναι ο γνωστός ενεχειροδανειστής με δράση σε όλη την Ελλάδα και με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Ενώ πρέπει να σου πω, Ελένη, ότι έχουν κατασχεθεί αρκετά κιλά χρυσού ασημιού και κάποια όπλα. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Το κύκλωμα τώρα φαίνεται να διοχετεύει το χρυσό σε χώρες του εξωτερικού και μάλιστα, Ελένη, πρέπει να σου πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι φέρεται να κέρδιζε άξον περίπου τα 6 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί τζίρο μιλάμε. Άνθησε βέβαια αυτές οι επιχειρήσεις, άνθησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, Παναγιώτη. Να πούμε. Πολλοί κόσμος πήγαινε τα χρυσά, γιατί υπάρχουν και πολλοί ενεχειροδανειστές οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Δηλαδή δεν είναι μόνο άνθρωποι του ποινικού δικαίου, είναι και πολλοί ενεχειροδανειστές. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, Ελένη, να σου πω ότι βρίσκεται και ένας αστυνομικός, ο οποίος τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή λένε ότι έχει κάποιον περιφερειακό ρόλο. Επίσημες ανακοινώσεις 5 ώρα το απόγευμα από την Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Έχουν ολοκληρωθεί ή τα 60 θα γίνουν 70? 80. Δεν θα διακινδυνεύσω να σου απαντήσω. Νομίζω όμως ότι αφού έχουν φτάσει έξω από την πόρτα ένα βήμα πριν μπουν στο γραφείο του εισαγγελέα, νομίζω ότι δεν θα φτάσουν τις 70 ή τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση, γιατί κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν λαθρεμπορίας χρυσού από επιχειρήσεις ενεχειδρονιστών. Παναγιώτη Μπούσχη, ευχαριστώ. Σκηνές Far West διαδραματίστηκαν στα Βριλήσσια με πυροβολισμούς και τραυματίες. Δύο ένοπλοι κακοποιοί που επιχείρησαν να ρεστέψουν σούπερ μάρκετ ήρθαν αντιμέτωποι με τους αστυνομικούς. Σήμερα τα κάνω όλα. Βγήκα στο μπαλκόνι και την ώρα που είμαι στο μπαλκόνι βλέπω τους αστυνομικούς να τρέχουν δύο προς τα εκεί, προς αυτή την κατεύθυνση, σε φάση τέτοια χαμηλά να περιβολάνε και να λένε αστυνομία, αστυνομία. Και κάποια στιγμή βλέπω μετά άλλους δύο να φεύγουν προς τα εδώ αστυνομικούς. Προφανώς πιάσαν τον έναν εδώ και τον άλλον τραυματίσαν εκεί στη γωνία. Δύο σεσημασμένοι Έλληνες, 40 και 45 ετών, με βαρύ ποινικό μητρό, εισέβαλαν με καλυμμένα τα πρόσωπά τους σε σούπερ μάρκετ στην οδό Αναπαύσεως στα Βριλήσσια. Λογάριασαν όμως χωρίς την άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Οι θρασίτατοι ληστές αδιαφόρησαν για το γεγονός ότι το σούπερ μάρκετ βρίσκεται σε ένα κεντρικό δρόμο στα Βριλήσσια, ενώ την ώρα της ληστείας ήταν γεμάτο από κόσμο. Βγαίνοντας στον δρόμο με λία 2.000 ευρώ, οι κακοποιοί έπεσαν πάνω στους αστυνομικούς της ομάδας Δίας και δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ. 20 πυροβολισμοί άδειστα. Στην αρχή τα πέρσαν για μπεγγαλικά, αλλά μετά ακούγαμε πυροβολισμοί. Πεταμένα κράνη, ένα άτομο που ήταν δίπλα από ένα όχημα πεσμένος. Από τους πυροβολισμούς, λογικά. Ο ένας από τους δύο δράστες τραυματίστηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΚΑΤ, ενώ ο άλλος συνελήφθη λίγο αργότερα. Επικίνδυνοι και αδίστακτοι είναι όμως και οι δράστες ληστείας χθες το πρωί στα Ελτά στα Βίλια. Σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία, ο ένας από τους κακοποιούς τραυματίστηκε. Η Αναλύτινα θα μας ενημερώσει, Άννα. Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Οι σφαίρες έπεφταν βροχή στο κέντρο των Βιλίων κατά τη διάρκεια της ληστείας στο υποκατάστημα των Ελτά. Οι δύο κουκουλοφοροί κακοποιοί άνοιξαν πύρ εναντίον του πρώτου αστυνομικού που έφτασε έξω από το ταχυδρομείο και τους κάλεσε να παραδοθούν. Οι περίοικοι έτρεχαν να κρυφτούν την ώρα που οι σφαίρες καρφώνονταν σε τζαμαρίες καταστημάτων και αυτοκινήτων. Από την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκε ο ένας ληστής. Στην προσπάθεια τους τώρα, Ελένη, να διαφύγουν από το χωριό, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα συνεργός τους. Τράκαραν όμως με διερχόμενο φορτηγάκι. Εγκατέλειψαν το κλεμμένο αυτοκίνητο, το δικό τους που ήταν επιβιβασμένοι. Προσπάθησαν να πάρουν το τρακαρισμένο φορτηγό, όμως εκείνο δεν έπαιρνε μπροστά. Οπότε οι δύο ληστές άφησαν πίσω τον τραυματία και παρόλα αυτά κατάφεραν να διαφύγουν, Αναλύτινα. Ακριβώς. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Η κακοκαιρία με την ονομασία Πηνελόπη έχει προκαλέσει προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, έχει γκρεμίσει γέφυρες και έχει αποκλείσει χωριά. Από αύριο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, ενώ στους θυελλώδεις ανέμους και τις καταρακτώδεις βροχές θα προσθεθεί και το χιόνι. Έρχεται τώρα αυτό το νερό, από πού έρχεται? Από πάνω, από το βουνό κάτω. Ναι. Είναι ένα λαγκάδι εδώ, έρχεται κάτω. Παίρνουμε τηλέφωνο συνέχεια, τίποτε. Οι κάτοικοι στο χωριό Ζευγαράκη του Δήμου Αγρινίου βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς τα αγριεμένα νερά των παραμελημένων χυμάρων παρέσυραν τα πάντα στο διάβα τους και τους έπνιξαν μέσα στη λάσπη. Αντί να γίνει ένας καθαρισμός, τα παραδείσαν όλοι στο έλεος, στη ούλη. 5 λεπτά ακόμα ο καιρός αυτός θα πνιούμασταν όλοι. Στην Αυπακτία, στον Έβινο ποταμό, η οργή της Πηνελόπης γκρέμισε μια γέφυρα και ανάγκασε μετά το πέρασμά της τους κατοίκους των χωριών και των πόλεων της περιοχής να παλέψουν για να συμμορφώσουν όσο μπορούν την κατάσταση. Μιλάμε πολύ βροχή, δηλαδή για θεομηνία. Όλη μέρα εδώ θα είμαστε, μαζεύω φύλλα, ψήλα. Στην Κέρκυρα, η ανεμοθύελα τσάκισε τις ακτίνες του ξακουστού ιστορικού ανεμόμυλου της Γαρίτσας. Στα άγραφα αποκλείστηκαν λόγω κατολιστήσεων 6 χωριά. Στην Αρκαδία τα βράχια έκοψαν στη μέση το οδικό δίκτυο από την Κλειτορία προς Τρίπολη και στην Ηλεία σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές. Από σήμερα το βράδυ περιμένουμε νέα αλλαγή του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά αυτή τη φορά τους πολύ ενισχυμένους βοριάδες. Η έντασή του στο Αιγαίο αύριο θα φτάνει τα 8 πιθανώς κατά τρόπους και τα 9 μποφόρ και τη μεγάλη πτώση θερμοκρασίας. Στην Αθήνα από τους 20 βαθμούς που είχαμε στις τελευταίες ημέρες, αύριο θα πέσουμε στους 10. Παράλληλα, θα έχουμε τοπικές βροχές στην Ανατολική Ελλάδα, ενώ στις νοτιότερες περιοχές, σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν κατά τόπους και καταιγίδες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, χιόνια θα πέσουν σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Θεσσαλίας. Πανελλαδική απεργία πραγματοποιεί σήμερα η ΓΕΣΕ και το πρωί εκατοντάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν στα δύο συλλαλητήρια που διοργανώθηκαν και από τη ΓΕΣΕ και από το ΠΑΜΕ στο κέντρο της Αθήνας. Η Κατερίνα Παναγοπούλου, που παρακολούθησε τα συλλαλητήρια, θα μας μεταφέρει τώρα το κλίμα και τα αιτήματα των απεργών. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Κάτοικοι μεταξύ άλλων διεκδικούν κατάργηση, όπως λένε, της φοροεπιδρομής, 751 ευρώ ενιαίο κατώτατο μισθό, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης χωρίς περικοπές σε συντάξεις και παροχές. Να πούμε ότι κατευθύνθηκαν οι διαδηλωτές στη Βουλή με αφετηρία τη ΓΕΣΕ, την Κλατμόνος και το ΠΑΜΕ την Ομόνια. Σε δηλώσεις του Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε ότι διεκδικεί και θα καταφέρει τελικά το Κομμουνιστικό Κόμμα την κατάργηση του νόμου Αξιόγλου-Βρούτση, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Να πούμε κλείνοντας ότι λόγω της απεργίας σήμερα παραμένουν ακινητοποιημένοι οι σειρμοί του μετρό, του ηλεκτρικού, του τραμ, του προαστιακού και του. Πάντως, Κατερίνα, βλέπουμε μεγάλη συμμετοχή στα πλάνα που μας έχει στείλει. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή και μάλιστα, Ελένη, πρέπει να σου πω ασυνήθιστα μεγάλη σε σχέση με τις πορείες που είχαμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα. Ήταν μαζική η συγκέντρωση. Μάλιστα. Κατερίνα Παναγοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Όπως ακούσαμε και πριν, μεγάλη το πρωί ταλαιπωρία για τους πολίτες που προσπαθούσαν να φτάσουν στις δουλειές τους. Σχεδόν όλα τα μέσα μεταφοράς είναι κινητοποιημένα λόγω της απεργίας, ενώ στους δρόμους επεκράτησε κομφούζιο λόγω της αυξημένης κίνησης. Οι δρόμοι της Αθήνας έχουν μετατραπεί σε ένα ατελείωτο πάρκινγκ. Αρκετοί οδηγοί πήραν τα αυτοκίνητά τους για να πάνε στις δουλειές τους λόγω της απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αποτέλεσμα, να επικρατεί παντού το χάος. Έχουμε μέλλον ακόμα, φτάνουμε χολαργό τώρα. Πόση ώρα? Πόσο έκανα, μια μισή ώρα, 2 ώρα, κάπου εκεί μας κόβω. Αντιμετωπίσατε με την κίνηση πρόβλημα σήμερα? Μεγάλο. Τροχαία είδατε στους δρόμους? Όχι. Η ώρα είναι 8. Η κίνηση των αυτοκινήτων διεξάγεται με δυσκολία και στη γέφυρα των Αγίων Εναργύρων, αλλά όπως μπορείτε να δείτε και στα 2 ρεύματα του Κηφισού. Χειρόφρενο τράβηξαν σήμερα όλα τα μέσα σταθερής τροχιάς αλλά και τα τρόλεϊ. Τα λεωφορεία θα κινούνται μέχρι τις 9 το βράδυ. Ενώ στις στάσεις δημιουργήθηκε πανδαιμόνιο και συνοστισμός προκειμένου ο κόσμος να καταφέρει να μετακινηθεί. Εδώ περιμένουμε κάνα τέταρτο τώρα. Δεν κάνουμε, θα κάνουμε υπομονή. Εγώ είμαι από τις 8 η ώρα εδώ, ούτε τάξη δεν μπορώ να βρω. Τι ώρα πρέπει να είστε στη δουλειά σας? 6,5 ώρα. Και έχει πάει? Είναι τώρα 10 παρά η ώρα. Δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του, δεν είναι ταλαιπωρία? Και άμα είναι κάποιος μακριά. Προβλήματα και στο αεροδρόμιο, αφού δεν λειτουργεί ο προαστιακός, ενώ δεμένα παραμένουν και τα πλοία στα λιμάνια. Άναψαν τα αίματα στο παλάτι του Κένσινγκτον. Ο ψυχρός πόλεμος των συνυφάδων, Κέιτ και Μέγαν, οδήγησε στην ευνίδια μετακόμιση του πρίγκιπα Χάρη και της ίδιας. Κέιτ Μίντλετον, Μέγαν Μαρκλ, οι δύο δούκισσες έβγαλαν τα μαχαίρια σε βαθμό που η μία δεν θέλει να βλέπει καθόλου την άλλη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Βρετανικής Σαν. Η αντιπάθειά τους οδήγησε τον πρίγκιπα Χάρη να τα σπάσει με τον αδερφό του William και να εγκαταλείψουν το παλάτι του Κένσινγκτον, όπου έμεναν μαζί τα δύο ζευγάρια. Έβαλαν πλώρη για το δικό τους ανάκτορο στο Windsor, το μέρος που παντρεύτηκαν. Windsor is a special place for the couple, where their engagement photos were taken, but will have a multi-million-dollar renovation paid for by British taxpayers. Η απόφαση να φύγουν από το σπιτάκι του κήπου με τις δύο κρεβατοκάμαρες για το υπέροχο παλάτι με τα 10 δωμάτια δεν άρεσε καθόλου στη Κέιτ Μίντλετον, σύμφωνα με το They need a place to nest. They're going to start their family. They're still going to be using Kensington Palace as an office, and they're still going to be working with William and Kate. Πώς άνοιξε το κουτί της Πανδώρας? Η Kate έχασε τη μονοκρατορία της από τη Μέγαν. Τα φώτα έπεσαν επάνω της ως το νεότερο, ισχυρότερο και πιο καλοντημένο μέλος της βασιλικής οικογένειας. Από την πρώτη στιγμή την αντιμετώπισαν ως τη νέα Νταϊάννα. Η ρήξη, σύμφωνα με την Σαν, ήρθε στις πρόβες του γάμου. Η απαιτητική νύφη Μέγαν ήταν αγχωμένη και αντέδρασε έντονα στην πρόβα της μικρής Σάρλοτ. Όταν η μαμά Κέιτ άκουσε τις φωνές της, έβαλε τα κλάματα. Το παλάτι του Κένσινγκτον αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο επ' αυτόν. Η Μελάνια Τραμπ μοιράστηκε στα social media εικόνες από τον στολισμένο Λευκό Οίκο, λέγοντας πως ο οίκος του λαού είναι έτοιμος πια για τα Χριστούγεννα. Η διευθύντρια του star.gr, Νεφελή Αγγυρίδου, θα μας τα πει όλα για τον οίκο του λαού. Πρώτη φορά τα ακούμε και αυτή τη φράση. Έτσι το είπε. Μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει. Ότι ο Λευκός Οίκος είναι ο οίκος του λαού, το σπίτι του λαού. Μοιράστηκε λοιπόν ένα βίντεο που τη δείχνει να περιηγείται ανάμεσα από δεκάδες στολισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Μας δείχνει τον στολισμό στις διάφορες μεγαλοπρεπείς αίθουσες του Λευκού Οίκου, που είναι πια φωτισμένος γιορτινά εν αναμονή των Χριστουγέννων. Η πρώτη κυρία μοιράστηκε και πέρυσι, να πούμε, πολλά βίντεο με την παιχνίδια να απολαμβάνει το χριστουγεννιάτικο κλίμα στο Λευκό Οίκο μόνη της, χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ. Πολλά χιουμοριστικά σχόλια είχαν κάνει την εμφάνισή τους τότε από χρήστες του διαδικτύου. Μένει να δούμε αν φέτος μετά την περσινή κατακραυγή θα βγάλει κι άλλα γιορτινά βίντεο ή αν αυτό ήταν το μοναδικό. Πάντως, ανεξάρτητα από όλα τα άλλα, είναι πάρα πολύ όμορφες εικόνες. Και στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας στο Βερολίνο έκανε την εμφάνισή της η Σάντρα Μπούλοκ, φορώντας ένα μάνικο φόρεμα και πάγος, έτσι. Ακριβώς. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στη γερμανική πρωτεύουσα, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός. Δεν έχασε όμως το χιούμορ της και ένα από τα πρώτα πράγματα που είπε στους δημοσιογράφους ήταν πως η επιλογή φορεματός της για το κόκκινο χαλί ήταν μάλλον λάθος, καθώς δεν ένιωθε τα χέρια της από το κρύο. Η νέα ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί, είναι μια ταινία τρόμου παραγωγής Netflix. Η ηθοποιός συνήθως πρωταγωνιστεί σε κωμωδίες, ενώ είναι και η πρώτη φορά που κάνει κάτι για υπηρεσία streaming. Μα ναι, έτσι, σε κωμωδίες συνήθως συναισθηματικές κωμεντίες, θεματικές κωμεντί την έχουμε απολαύσει. Ακριβώς. Τώρα και σε θρίλερ. Ακριβώς. Και έχουμε και την Αν Χάθαγουέι που διασκέδασε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων τη νέα σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί. Η νέα σειρά λέγεται Μοντέρνα Αγάπη. Η ηθοποιός χόρεψε με την ψυχή της σε πάρκινγκ στο Μπρούκλιν για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Ο τύπος έγραψε πως είχε μια στιγμή Μέριλιν Μονρό, όταν από τον πολύχωρο και τον αέρα που φυσούσε εκείνη τη μέρα σηκώθηκε η φούστα της και φάνηκε το κίτρινο ασορτίες όρουχο που είχε προνοήσει να φορέσει από κάτω. Ο φωτογραφικός φακός την έπιασε επίσης να φλερτάρει με τον συμπροταγωνιστή της, τον 31 ετών Γκάρι Κάρ, και να περπατούν μαζί πιασμένοι αγκαζέ. Είχε πολύ καλή διάθεση εκείνη τη μέρα η Αν Χάθαγουέι. Δεν βλέπουμε, τη βλέπουμε μόνη της να χορεύει, δεν είναι κατά τη διάρκεια του χορευτικού. Όχι, όχι, στη συνέχεια πήγε και τον βρήκε και τον έπιασε αγκαζέ και θα συζητούσαν. Απολαυστική εικόνα, Νεφέλα Κυρίδος, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, παρά τα συνεχόμενα κρούσματα κλοπών και τις εκκλήσεις των εργαζομένων, το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ παραμένει ξέφραγο αμπέλι. Το γιατί θα μας πει τώρα η Λευκή Γεωργάκη. Λευκή. Καλησπέρα, Ελένη. Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στο ΑΧΕΠΑ. Ξημερώματα Τρίτης, λοιπόν, εισέβαλαν άγνωστοι, διέριξαν το γραφείο προμηθειών, ένα γραφείο στον ισόγειο χώρο, στον υπόγειο χώρο, απομονωμένο. Άρπαξαν λοιπόν δύο οθόνες υπολογιστών και μια καφετιέρα. Αυτό είναι όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο. Ποια είναι η είδηση της ημέρας στο πανό που κρέμασαν οι εργαζόμενοι. Προειδοποίηση: το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ δεν φυλάσσεται. Προειδοποιούν όλο τον κόσμο, λοιπόν, που μπαίνει και βγαίνει στο νοσοκομείο να γνωρίζει. Συνήθως ανάλογες πινακίδες, ταμπέλες, λένε προσοχή σκύλος, προσοχή ο χώρος φυλάσσεται, προσοχή συναγερμός. Τώρα έχουμε το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο, και η ειρωνία είναι ότι υπάρχει μια ταμπέλα, γιατί εμείς πήγαμε σε όλες τις πύλες. Έχει 4 πύλες στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Εργάζονται μόνο 6 φύλακες. Τις καθημερινές, δηλαδή τις ημέρες που δεν έχει εφημερία, εργάζονται 3 φύλακες, ένας αναβάρδια. Ένας βρίσκεται λοιπόν για όλο, το νοσοκομείο, ένας ραγιό. Για όλο το νοσοκομείο ένας άνθρωπος. Ακριβώς, Ελένη. Ένας άνθρωπος λοιπόν στο φυλάκιο που βλέπετε πίσω μου, οι άλλες 3 πύλες, τα άλλα 3 θηρορία είναι κλειστά. Απλά μπορεί να μπει και να βγει όποιος θέλει. Βέβαια και το ότι υπάρχουν φύλακες εδώ. Οπότε, Λευκή Γεωργάκη, οι εργαζόμενοι αποφάσισαν μόνοι τους να προειδοποιήσουν, Λευκή Γεωργάκη, να προειδοποιήσουν τον κόσμο, τους ασθενείς, τους συνοδούς, ότι το νοσοκομείο δεν φυλάσσεται. Οπότε ο καθένας να προστατεύει τον εαυτό του, μόνος του. Ακριβώς. Ο διοικητής ζήτησε βέβαια την συνδρομή της αστυνομίας. Ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποιες εμπλοκές εδώ με το άσυλο. Το νοσοκομείο είναι πανεπιστημιακό, μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Πρέπει να υπάρχει διακριτική διαχείριση του θέματος. Και περιμένουμε πότε θα έρθουν οι 20 φύλακες που έχουν υποτίθεται εντός εισαγωγικών προσληφθεί, αλλά λόγω ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορούν να πιάσουν δουλειά. Το αποφάσισε αυτό το δικαστήριο. Λοιπόν, το νοσοκομείο θα μείνει έτσι. Λευκή Γεωργάκη, σε ευχαριστώ. Στα Τρίκαλα τώρα εξαρθρώθηκε πολυμελή πείρα που λίστευε σπίτια. Η λία τους μάλιστα ήταν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλά τα είπες. Φτάνει τις 370.000 ευρώ η λία τους, σύμφωνα με τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί λοιπόν έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν 10 άτομα της πείρας, ηλικίας των οποίων είναι μεταξύ 26 και 48 ετών. Έχει εξακριβωθεί ότι έχουν εισβάλει μέσα σε ένα χρόνο σε 13 σπίτια, μέσα από τα οποία έχουν αρπάξει τα αντικείμενα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, οι κακοποιοί δρούσαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία, έκαναν βόλτες στις γειτονιές που ήθελαν να χτυπήσουν με επιχειρησιακά αυτοκίνητα. Δηλαδή, ήταν αυτοκίνητα τα οποία συνήθως τα νίκιαζαν και τα νίκιαζαν συνήθως σε όνομα συγγενών τους ή άλλων προσώπων. Εδώ βλέπουμε τις φωτογραφίες στα κλοπημαία, Κατερίνα. Ναι, ακριβώς. Όπως βλέπουμε στους δέκτες μας, είχαν ληστέψει μέχρι, είχαν αρπάξει μέχρι και εικόνες, χρυσά πυρούνια, μαχαιροπύρουνα, σερβίτσια, σημαίνια μαχαιροπύρουνα, μέχρι και στυλό είδαμε. στυλό, τσάντες, εικόνες, ακόμη καρδίτσες. Και 4 Ιερά Ευαγγέλια βρήκαν οι αστυνομικοί στην κατοχή των μελών της Συμμορίας. Κατερίνα Στρατονάκη, σε ευχαριστώ. Στο θέμα της Εκκλησίας, τώρα εξηγήσεις και διευκρινήσεις στους ιεράρχες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη Συμφωνία Αρχιεπισκόπου Κυβέρνησης έδωσε ο Υπουργός Παιδείας. Ο κ. Γαβρόγλου υποσχέθηκε να μεταφέρει στον Πρωθυπουργό τους προβληματισμούς του και δήλωσε αισιόδοξος περισσότερα από τη Χριστίνα. Καλοκαίρι, Χριστίνα. Βροχή ερωτήσεων δέχτηκε ο Υπουργός Παιδείας από τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι. Ο κ. Γαβρόγλου εξήγησε στους ιεράρχες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και υποσχέθηκε ότι θα διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των κληρικών και θα νοικοκυρευτούν τα οικονομικά θέματα τα οποία εκκρεμούν. Είπε όμως ότι είναι εντελώς προφανές ότι δεν πρόκειται να πάμε πίσω από τη σημερινή κατάσταση. Να σας πω ότι σήμερα την πόρτα του Αρχιεπισκόπου, του κ. Ιερώνυμου, πέρασε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, η κυρία Φόφη Γεννηματά, με την οποία συζήτησαν για το θέμα. Η κυρία Γεννηματά μίλησε για κυβερνητικές μεθοδεύσεις, οι οποίες οδήγησαν στην κρίση και κατηγόρησε την κυβέρνηση, λέγοντας ότι αρκετά με αριστερούς και δεξιούς πολιτικούς ψάλτες που διχάζουν και εμπλέκουν την Εκκλησία στα μικροκομματικά τους παιχνίδια. Χριστίνα, καλοκαίρι. Μπαράζ παροχών ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Λιγότερο έμφυα από 50 έως 100 ευρώ θα πληρώσουν το 2019 πάνω από 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Άλλες τροπολογίες διανέμονται 710 εκατομμύρια για κοινωνικό μέρισμα και μειώνεται από 29% σε 25% ο φόρος της επιχειρήσης σε μία τετραετία. Ευνοημένοι είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων με αξία έως 60.000 ευρώ. Χάνουν όσοι έχουν περιουσία πάνω από 200.000 ευρώ. Από την έκπτωση έως 30% επωφελούνται πάνω από 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες σε περιοχές με χαμηλές αντικειμενικές τιμές. Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης κατοικίας 80 τετραγωνικά στο Κερατσίνι, αξίας 60.000 ευρώ, με έκπτωση από 224 ευρώ που πληρώνει φέτος ένφια, το 2019 θα πληρώσει 157 ευρώ, μείωση 67 ευρώ. Προχωράμε, όπως αντιλαμβάνεστε ήδη και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται και οι πολίτες, με γοργά βήματα, στο στάδιο της υλοποίησης ενός σχεδίου, το οποίο μας έφερε με ασφάλεια στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή στην έξοδο από τα μνημόνια. Η έκπτωση του ένβια δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 100 ευρώ σε ακίνητα αντικειμενικής αξίας πάνω από 60.000 ευρώ. Με βάση την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών εξαιρούνται και το 2019 από το συμπληρωματικό φόρο τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων. Η μείωση στον ένβια που ανακοινώθηκε είναι καθαρά προσχηματική, διότι δεν αγγίζει τους χιλιάδες των ιδιοκτητών οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί με τεράστια ποσά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με μια δεύτερη τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, διανέμεται κοινωνικό μέρισμα 710 εκατομμύρια ευρώ σε οικονομικά δύναμους και ευάλωτα νοικοκυριά. Με άλλη τροπολογία, μειώνεται κατά μία μονάδα κάθε χρονιά για μία τετραετία ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων από 29% φέτος στο 28% του χρόνου, στο 27% το 2020, στο 26% το 2021 και στο 25% το 2022. Νέα επίσκεψη χθες του Πρωθυπουργού στο Μάτιο. Ο Αλέξης Τσίπρας συμμετείχε σε 2 ώρες σύσκεψη με εκπροσώπους των συντονιστικών επιτροπών των κατοίκων. Η Ρίζα Βοπούλου θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να επισκεφθεί το Μάτι την ημέρα απεργίας των δημοσιογράφων. Και όπως ο ίδιος Εβένη είπε στους κατοίκους, το έκανε για να μην φανεί, για να μην κατηγορηθεί, ότι το κάνει για καθαρά κοινωνιακούς λόγους και ότι κάνει, το κάνει μπροστά στις κάμερες. Τώρα, για της ουσίας, ενημέρωσε τους κατοίκους για την τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι περιορισμοί δόμησης και αποκατάστασης των πηγέτων κτηρίων. Ουσιαστικά καθορίζεται πού θα επιτραπεί μάλλον να ανεγερθούν νέα σπίτια, αλλά και να επισκευαστούν. Τώρα, από την πλευρά του Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Σπίζης, διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα κατατεθούν οι φάκελοι των πληγέντων ώστε να εκδοθούν οι σχετικές άδειες, είτε αυτές είναι οικοδόμησης, αλλά και επισκευής για όσους έχουν υποστεί μικρότερες ζημιές. Και βέβαια είδαν και την πορεία όλων όσων είχε εξαγγείλει την τελευταία φορά που πήγε στο Μάτι ο Πρωθυπουργός. Ειρήνη Σαββοπούλου. Πανδαιμόνιο επεκράτησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Βόλο με ομιλητές τους Υπουργούς Τάσο Πετρόπουλο και Κατερίνα Παπανάτσιου, στελέχη και βουλευτές του κόμματος, ήρθαν στα χέρια με πολίτες που διαμαρτύρονται για την καύση των σκουπιδιών. Αντιμέτωποι με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν πολίτες στη Νέα Ιωνία του Βόλου. μέλη της Επιτροπής Αγώνα κατά της κάψης των σκουπιδιών και εισέβαλαν στην αίθουσα που θα μιλούσαν οι υπουργοί Τάσος Πετρόπουλος και Κατερίνα Παπανάτσιου. Όμως πιάστηκαν στα χέρια με τους διοργανωτές. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μάκης Μπαλής προσπαθεί να τους χωρίσει. Λίγο πιο πέρα, κάποιοι προσπαθούν να απομακρύνουν με τη βία έναν από τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αποφασισμένα να μην αφήσουν τους πολίτες να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους και δημιούργησαν μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω τους. Ακούστηκαν βαριές κουβέντες. Ο Τάσος Πετρόπουλος μίλησε για γκοτζαμάντες και φασιστικές συμπεριφορές. Δεν είναι καθόλου καλή κατάσταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Μάλιστα, Κωστή Βέιμε, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, έκανε λόγο για ενδεχόμενο πολεμική σύραξη, πολέμου. Ακριβώς, Ελένη. Ο Πέτρο Ποροσέγκο λοιπόν υποστήριξε ότι η χώρα του βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την απειλή της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής και του ξεσπάσματος ενός ολοκληρωτικού πολέμου με τη Ρωσία, υψώνοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους μετά τις ήδη δραματικές δηλώσεις που έχουν γίνει και έχουν ακολουθήσει το επεισόδιο της Κυριακής στην Αζωφική θάλασσα. Να υπενθυμίσουμε, Ελένη, ότι οι ρωσικές αρχές άνοιξαν πυρ και συνέλαβαν τρία μικρά σκάφη του πολεμικού ναυτικού της Ουκρανίας και τα πληρώματά τους στην Αζωφική θάλασσα ανοιχτά της Κριμαίας. Το Ουκρανικό πολεμικό ναυτικό κατήγγειλε μια επίθεση των ρωσικών δυνάμεων που χρησιμοποίησαν πραγματικά πυρά εναντίον των πλοίων του. Η Ρωσία από την πλευρά της και ο Βλαδίμιρος Πούτιν υποστηρίζουν ότι πρόκειται για πρόκληση της Ουκρανίας και μάλιστα ότι έγινε, έγινε για να κηρυχθεί στη συνέχεια στρατιωτικός νόμος στη χώρα. Πάμε και στις ΗΠΑ, όπου συνεχίζονται επεισόδια μεταξύ μεταναστών και αστυνομίας. Οι μετανάστες προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα από το Μεξικό και εκεί ακόμα... όπου ο Τραμπ έστησε το φράχτη. Ακριβώς, και δεν έχουν κοπάσει ακόμα διαμαρτυρίες, Ελένη, από τη χρήση αυτών των δακρυγόνων. Γιατί τα δακρυγόνα, εκτός από άντρες, έχουν στόχο και μικρά παιδιά, μητέρες. Έχει προκαλέσει σοκ στην παγκόσμια κοινή γνώμη η εικόνα από τα σύνορα ΗΠΑ και Μεξικού στην πόλη Τιχουάνα. Βλέπουμε εδώ μερικές τέτοιες εικόνες. Να σου πω ότι περίπου 5.200 μετανάστες που διένυσαν το Μεξικό έχουν κατακλείσει το κέντρο υποδοχής σε ένα στάδιο στην Τιχουάνα και ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές, περιμένοντας να πάρουν το OK για να μπουν στις ΗΠΑ. Το θέμα είναι ότι ο Τραμπ υλοποίησε όσα είχε προειδοποιήσει και στην Κίνα. Έκρηξη σε εργοστάσιο με πόσους νεκρούς. Είχαμε και νεκρούς, Κωστή. Ακριβώς, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τόσοι τραυματίστηκαν εξαιτίας μιας έκρηξης και πυρκαγιάς που προκλήθηκε σε χημικό εργοστάσιο στο βόρειο τμήμα της Κίνας. Να σου πω ότι από την έκρηξη καταστράφηκαν περίπου 50 βαριά φορτηγά κοντά στο εργοστάσιο που βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Πεκίνου. Στην Κίνα τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλά τέτοια δυστυχήματα. Κωστής Βέιμος. Και να περάσουμε σε εξωγήινες ειδήσεις. Το διαστημικό επιστημονικό σκάφος της NASA προσεδαφίστηκε στον Άρη, έχοντας διασχίσει με επιτυχία την ατμόσφαιρα του κόκκινου πλανήτη. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed. Το προσωπικό της NASA ξεσπάσει χειροκροτήματα. Το δημιούργημα της εταιρείας Lockheed Martin, το επιστημονικό σκάφος Insight, προσεδαφίζεται με επιτυχία στην επιφάνεια του Άρη, του κόκκινου πλανήτη. Στέλνει και την πρώτη του φωτογραφία. You can see that really is debris. And there's the horizon back there, the bluish sky. But it looks like there's not a lot of rocks in the field of view. Πανηγυρισμοί και στο Κολοράντο, το στρατηγείο της Lockheed. Touchdown confirmed. Αποστολή του σκάφους είναι να μελετήσει για πρώτη φορά το εσωτερικό και τη σεισμική δραστηριότητα του Άρη. We're trying to understand a body that's smaller, a body that although was formed 4.5 billion years ago along with Earth, it is formed differently. Έπειτα από ένα ταξίδι διάρκειας 6 μηνών, το Insight μείωσε την ταχύτητά του από τα 21.000 χιλιόμετρα την ώρα στο 0 μέσα στα τελευταία 6 λεπτά πριν την προσεδάφιση του στον κόκκινο πλανήτη. Πρόκειται για την πρώτη προσεδάφιση της NASA από το 2012. Οι έρευνες αναμέτρητα βοηθήσουν σημαντικά στην απάντηση του μεγάλου ερωτήματος αν ο Άρης μπορεί να κατοικηθεί από ανθρώπους. Μία τολμηρή Αυστραλέζα 50 ετών έγινε η πρώτη γυναίκα που πέταξε με ειδική στολή χωρίς αλεξίπτωτο πάνω από τους αφιλόξενους παγετώνες της Ανταρκτικής. Μια κόκκινη κουκίδα πάνω στο αχανές λευκό των πάγων και το καθαρό γαλάζιο του ουρανού. Είναι η Χίδερ Σουάν, η πρώτη γυναίκα που πέταξε πάνω από την Ανταρκτική με wingsuit. ένα όνειρο ζωής. Flying the wingsuit is a joy. You are transformed into a bird. Η 50χρονη Αυστραλέζα έπεσε από τα 3.657 μέτρα και έγινε ένα με τον άνεμο με ταχύτητα 180 χιλιόμετρων την ώρα σε συνθήκες κατάψυξης, 35 βαθμοί κάτω από το 0. I always feel fear before every single jump, and that's totally normal. Τη μοναδική εμπειρία μοιράστηκε με τον άντρα της ζωής της, Γκλεν Σίγκλμαν. Τον γνώρισε πριν 23 χρόνια. Τότε ήταν απλώς μία φωτογράφος που δεν είχε ιδέα από αλεξίπτωτα ορειβασία και εξτρίμ εμπειρίες. Η ζωή της άλλαξε. Μαζί έχουν κατακτήσει 3 παγκόσμια ρεκόρ. Here we have a real life Wonder Woman. Παρά τους θανάτους στο άθλημα παραμένει ατρόμητη. Τη βοηθά ο διαλογισμός και ο έλεγχος της αναπνοής. Η φιλοσοφία της τόλμα και άλλαξε. Μια συμβουλή που δίνει σε γυναίκες και κορίτσια που θα θελήσουν να ακολουθήσουν το συναρπαστικό μονοπάτι της. Τη μοναδική περιπέτεια που έζησε μοιράστηκε με το κοινό ένας άνδρας στη Φλόριδα. Περιέγραψε τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του να μην πέσει από ανεμόπτερο. Η Βίκη Παπαλουκά θα μας μεταφέρει τα λόγια του. Βίκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Ο Κρίς Γκάρσκι πήγε με τη σύζυγό του στην Ελβετία διακοπές για να κάνουν κάτι διαφορετικό. Όταν λοιπόν επρόκειτο να απογειωθεί, κατάλαβε ότι ο πιλότος του ανεμόπτερου δεν είχε προσαρτήσει τα ζωνάρια του όπως έπρεπε κανονικά. Βλέπουμε λοιπόν, η γυναίκα του ήταν μπροστά, προπορευόταν και δεν κατάλαβε τίποτα. Ο άνθρωπος έζησε εφιαλτικές στιγμές, Ελένη, αφού προσπαθούσε στην κυριολεξία να κρατηθεί με ένα χέρι. Η σύζυγός του που είναι δίπλα του δεν έχει καταλάβει τίποτα κατά τη διάρκεια αυτής της πτήσης. Τίποτα, απολύτως. Και χωρίς να ξέρει αν θα υπάρχει αύριο, έτσι, στα 4.000 πόδια ύψος. Προφανώς δεν είπε τίποτα, δεν μίλησε. Δεν ξέρω αν είναι και πολύ καλή η ακουστική επικοινωνία για να μην τρομάξει, για να μην ταράξει κανένα και επιδεινωθεί η κατάσταση. Μόλις να σου πω ότι κατάφερε να προσγειωθεί με ένα σπασμένο χέρι και λίγα ράματα, αλλά σώος. Μάλιστα. Και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με περιπέτεια, αυτή τη φορά στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια απίστευτη εμπειρία έζησε οδηγός στο Μίσιγκαν, καθώς οδηγούσε ανυποψίαστος για το τι θα ακολουθήσει. Σε δύσκολες λοιπόν συνθήκες, διότι όλα ήταν χιονισμένα και συνέχιζε κανονικά να χιονίζει. Την ώρα που περνούσε από τη γέφυρα, μεγάλα κομμάτια χιονιού από διερχόμενο φορτηγό που περνούσε με τη σειρά του στον δρόμο της γέφυρας έπεσαν στον μπροστινό τζάμι, όπως βλέπουμε, στον παρμπρίζ. Ήταν τόσο άσχημο το χτύπημα που ράγισε απευθείας όλο τον παρμπρίζ. Προφανώς ήταν πάγος. Είχε παγώσει το χιόνι. Ναι, είχε γίνει πάγος, μάλιστα. Και να δούμε και κάτι πιο ευχάριστο, Βίκυ. Πάμε σε ένα μωρό ουρακοτάγκο που το κάνουν μπάνιο. Να δούμε πώς αντιδρά. Είναι ένα κανονικό μωράκι και αντιδρά με την απόλυτη παράδοσή του σε ένα ωραίο μπάνιο που από ό,τι φαίνεται είναι ό,τι πρέπει μετά από μια κουραστική ημέρα του μικρού από παιχνίδι και διασκέδαση. Τον βλέπουμε να χαλαρώνει τόσο που λίγο μένει να τον παίρνει ο ύπνος, Ελένη. Βλέπεις το χεράκι που ακουμπάει από κάτω. Βλέπω, τρώει και τη σαπουνάδα, του αρέσει. Μάλιστα, πάρα πολύ γλυκό. Βίκυ Παπολουκά, σε ευχαριστώ. Στο μέτωπο των τουρκικών απειλών προς την Ελλάδα, με αφορμή το θέμα των ερευνών για υδρογονάνθρακες της Κύπρου, ο Ταγί Περτογάν υποστήριξε ότι οι ενέργειές μας είναι επικίνδυνες και συνιστούν απειλή, προκαλώντας την αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το θέμα όμως έχει και συνέχεια, την οποία θα μας μεταφέρει ο Γιώργος Κολοβάτσιος. Γιώργο. Καλησπέρα σας. Ακριβώς δεύτερη επίθεση με απειλές εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν μέσα στις λίγες ώρες κατά της Ελλάδας και της Κύπρου για τις έρευνες, όπως είπες και εσύ, για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλώντας αρχικά στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο πρόεδρος της Τουρκίας χαρακτήρισε ρηψοκίνητες ενέργειες της Αθήνας και της Λευκωσίας, προειδοποιώντας πως η συμπεριφορά συνιστά απειλή και κίνδυνο πρωτίστως για τις ίδιες. Λίγες ώρες μετά όμως, στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ερντογκάν τόνισε ότι οι ενέργειες της Ελλάδας και της Κύπρου συνιστούν απειλή και κίνδυνο και δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση επέκταση της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Όμως η απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν σκληρή και άμεση, λέγοντας πως οι τουρκικές προκλήσεις υπονομεύουν τη σταθερότητα της περιοχής σε μια κρίσιμη συγκυρία. Η Τουρκία, αντί να επιμένει στις απειλές και τις παράνομες διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις της, οφείλει να ακολουθήσει υπεύθυνη στάση. Ελένη. Μάλιστα, Γιώργο Κολοβάτσιο. Πάμε τώρα να δούμε ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια με την Τασούλα Παπα-Νικολάου. Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε κηδεία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η κηδεία έγινε, αλλά χωρίς τον νεκρό, καθώς υπήρξε πρόβλημα ταυτοπροσωπίας με τον 79χρονο άντρα που έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με το Κρήτη.gr, ο νεκρός εμφανιζόταν με άλλο όνομα στα επίσημα έγγραφα και άλλο τελικά ήταν το όνομά του. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσει η ταφή του και να καλούνται τώρα τα παιδιά του να αποδείξουν ποιος ήταν ο πατέρας τους. Μιχάλης, όπως τον ήξεραν όλοι, ή Γιώργος, όπως αναγράφεται στην ταυτότητα. Στην Κάριστο ανάστατη είναι γονείς και μαθητές, καθώς λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα, λείπουν από το γυμνάσιο βασικές ειδικότητες καθηγητών, όπως φιλόλογος και μαθηματικός. Σύμφωνα με το iCaristos.gr, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει στείλει επιστολή ήδη στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να βρεθεί λύση, καθώς έχουν χαθεί πολλές διδακτικές ώρες. Στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας δεν πίστευαν στα μάτια τους οι διασώστες όταν είδαν αυτοκίνητο να έχει προσγειωθεί μέσα σε αρδευτικό κανάλι. Όπως κατέγραψε το alexandriagidas.gr, το τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα όταν το αυτοκίνητο για άγνωστο λόγο έφυγε από την πορεία του και έπεσε στο κανάλι. Και τα δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα είναι καλά στην υγεία τους. Το γύρο του κόσμου κάνουν τα θλιβερά επεισόδια στο Ολυμπιακό Στάδιο που αμαύρωσαν τη συνάντηση μεταξύ της ΑΕΚ με τον Άγιαξ για το Champions League και ξέθεσαν για ακόμη μια φορά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Ολυμπιακό Στάδιο φλέγεται. Οι βόμβες Μολότοφ πέφτουν βροχή. Οι χούλιγκανς είναι έτοιμοι για όλα και ξεσπούν μάχες σώμα με σώμα με αστυνομικούς που προσπαθούν να κρατήσουν την νεκρή ζώνη. Οι οπαδοί της ΑΕΚ επιχειρούν να προσεγγίσουν τους οπαδούς του Άγιαξ μέσα από την τάφρο του σταδίου. Ο απολογισμός, δεκάδες τραυματίες και το ελληνικό ποδόσφαιρο στείνεται στο απόσπασμα καθώς διασύρθηκε παγκοσμίως για ακόμη μια φορά. Σοβαρές συμπλοκές οπαδών, βίντεο με βόμβες Μολότοφ να εκτοξεύονται στις κερκίδες, αναφέρει ο Guardian. Μάτς για το Champions League χάλασε από τους οπαδούς που πετούσαν βόμβες Μολότοφ, συμπληρώνει η USA Today. Όλοι πιάστηκαν στον ύπνο, όμως η αναμέτρηση μύριζε μπαρούτι από την παραμονή. Χούλιγκαν του Άγιαξ, της Λέγκιας Βαρσοβίας αλλά και ο παδί του Παναθηναϊκού είχαν συνάντηση έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Ολλανδικής ομάδας προκειμένου να πάρουν τα εισιτήρια του αγώνα. Στην πλατεία Αργεντίνης όμως τους περίμεναν ο παδί της ΑΕΚ που βγήκαν από τα εξάρχεια με καδρόνια στα χέρια. Η μάχη της Αλεξάνδρας όμως δεν ήταν αρκετή και ακολούθησε ο πόλεμος του Ολυμπιακού Σταδίου την επόμενη ημέρα. Και όλα αυτά υπό το βλέμμα της UEFA που δεν αστειεύεται και η γηπεδούχος ΑΕΚ κινδυνεύει με βαριά τιμωρία. Περισσότερη αθλητική επικαιρότητα τώρα. Κοντά μας είναι ο Θοδωρής Σούκας. Θοδωρή, εικόνες ντροπής πραγματικά από το χθεσινό μάτς. Είχαμε χώρια, είχαμε και εισαγόμενη βία. Όπως είπε και ο Πάνος Σωράτης, ενώθηκαν και έγινε με τιμωρία η ΑΕΚ και δεν τα πάει και καλά αγωνιστικά. Μάλιστα, να δούμε πώς τα πάει λοιπόν αγωνιστικά η ΑΕΚ. Εκτός Ευρώπης έμεινε χθες η ΑΕΚ που ηττήθηκε με 2-0 από τον Άγιαξ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτή ήταν η πέμπτη ήττα των Κιτρινόμαυρων σε εισάριθμους αγώνες στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ απόλυσε χθες τις ελάχιστες ελπίδες που είχε για πρόκριση στους 32 του Europa League, καθώς ιτήθηκε και στην Αθήνα από τον Άγιαξ με 2-0 με 2 γκολ του Τάντιτς, με πέναλτι στο 68 σε μια φάση που αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ολιβάκια και στο 72 ο Άγιαξ πήρε την νίκη και σφράγισε το ειστήριο για τους 16, αφήνοντας την Ένωση χωρίς βαθμό μετά από 5 αγώνες. Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση με την Μπέτη στη Σεβίλη, χωρίς τον Τουρέ που έμεινε εκτός αποστολής και με μοναδικό καθαρό επιθετικό τον ανέτοιμο Γκερέρο. Θέση στην κορυφή της επίθεσης, σε λήψη και του τραυματία Χριστοδουλόπουλου, θα πάρει η πιθανότητα ο Φορτούνης. Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε για το Λονδίνο, που αύριο θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του πλην τον Ουαρδά και Χατσερίδη που δεν υπολογίζονται ουσιαστικά. 7 ομάδες φράγησαν λοιπόν χθες το εισιτήριο για την φάση των 16 του Champions League. Ανοιχτή έμεινε η πρόκριση μόνο στον 6ο όμιλο, με τη Λιόν και τη Σαχτάρ να διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Στη Ρώμη η Ρεάλ ξεπέρασε την ήττα σοκ από την Eibar για το πρωτάθλημα και νίκησε με 2-0 τη Ρώμα του Κώστα Μανολά. Οι Μαδριλένοι πήραν έτσι το εισιτήριο για τη φάση των 16 μαζί με τους Ρωμαίους. Με ασίστ του Κριστιάνο Ρονάλντο και σκόρερ των Μάντζουκιτς, η Γιουβέντους επιβλήθηκε με 1-0 τη Βαλένθια και έφτασε τους 12 βαθμούς. Ενώ στο άλλο μάτσο του ομίλου η Manchester United έκλεισε επίσης θέση για τα νοκάουτ, καθώς επικράτησε τις Young Boys με γκολ του Φελαϊνή στις καθυστερήσεις, με τον Ζωζέ Μουρίνιο να πανηγυρίζει ξεσπώντας τα εμφιαλωμένα νερά. Στη Γαλλία η Λιόν πήρε ισοπαλία με σκορ 2-2 από τη Manchester City, η οποία εξασφάλισε πάντως την πρόκριση, ενώ οι Γάλλοι χρειάζονται νίκη την τελευταία αγωνιστική στον Ντόνετσκ για να κατακτήσουν τη δεύτερη θέση του ομίλου. Στον όμιλο της ΑΕΚ, εκτός από τον Άγιαξ, θέση στους 16 έκλεισε και η Bayern που συνέτρεψε με 5-1 την Μπενφίκα. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στην νοηματική και αμέσως μετά το Shopping Star.